Αυξάνονται οι αντιδράσεις στους κόλπους της Εκκλησίας για το νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών που ήδη συζητείται στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα με τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας. Η Μητρόπολη Πατρών πρωτοστατήσει διαμαρτυρίες με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο να προγραμματίζει μεγάλη συγκέντρωση πιστών στις 6 το απόγευμα της Κυριακής στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου, ώστε να διατρανωθεί η αντίθεση κλήρου και λαού στο νομοσχέδιο. Οι πολίτες που παραμένουν διχασμένοι δεν ξαφνιάζονται από την στάση της Εκκλησίας. Δεν συμφωνώ, όχι. Σε ποιο τομέα? Για την αλφα μητέρα και αυτά. Μάνα είναι μόνο μία. Εντάξει, ας κάνουν προσωπική ζωή, το καθενός είναι, αλλά δύσκολα. Την Κυριακή η Μητρόπολη θα κάνει συγκέντρωση διαμαρτυρία στον Άγιο Ανδρέα. Μάλιστα. Δεν νομίζω να γίνει τίποτα, αφού έχει περαστεί. Είμαι κάθετος σε αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τους ομόφυλους. Για συμβίωση συμφωνώ. Για τεκνοθεσία διαφωνώ ριζικά. Τώρα, η κίνηση της Εκκλησίας είναι υποχρέωσή της να κάνει αυτές τις ενέργειες. Στην πλειοψηφία τους οι πατρινοί δεν εκφράζουν αντίθεση στο να είναι μαζί δύο ομόφυλοι είτε με γάμο είτε με σύμφωνο συμβίωσης, αλλά η όποια διαφωνία τους έγκυται στο θέμα των παιδιών. Και μη χειρότερα. Ή μάλλον συμφωνώ για τη συμβίωσή τους, είναι δικό τους θέμα. Από εκεί και πέρα όμως, όσον αφορά την υιοθεσία παιδιών, ασφαλώς και διαφωνώ. Δεν έχει να κάνει, δεν θα έπρεπε τα παιδιά αυτά να έχουν εικόνες οι οποίες αντίκειται στη φυσική τους αντίληψη, έτσι, βάσει της, του χαρακτήρας του καθενός. Έτσι. Μάλιστα θεωρούν λάθος την απόφαση να μην βαφτίζονται τα παιδιά των ομόφυλων οικογενειών, τονίζοντας ότι έτσι θα μείνουν μακριά από την Εκκλησία και δεν πρέπει. Ορθώς θα έλεγα διαφωνεί και εκφράζει την αντίθεσή της. Άκουσα όμως ότι και η Εκκλησία δεν θα βαφτίζει, λέει, τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι λάθος της. Η Εκκλησία θα πρέπει να δείξει αγάπη και μέρημνα, να τα φέρει και τα παιδάκια αυτά εντός των πλαισίων της, να τους δώσει το χάρισμα και την επαφή με την Εκκλησία, έτσι ώστε να, όσο το δυνατόν, να μην είναι εμφανιστούν ως αντίθετοι άνθρωποι και ως προς την κοινωνία, έτσι.